Σαραγλή παραδοσιακό. Οικομαγειρέματα.gr. Υλικά: 500 γραμμάρια φύλλο κρούστας, 250 γραμμάρια βούτυρο γάλακτος ή μαργαρίνη, λιωμένο, 300 έως 400 γραμμάρια καρυδόψυχα, 2 κουταλιές σούπα ζάχαρη, 1 κουταλιά σούπα κοφτή κανέλα, ξύσμα λεμονιού, προαιρετικά, 1 βανίλια. Για το σιρόπι: 600 γραμμάρια ζάχαρη, 300 ml 1 ποτήρι νερό, μισό λεμόνι, χυμός, 1 βανίλια. Σε μια κατσαρόλα ρίξτε τη ζάχαρη, το νερό, τη βανίλια, το χυμό μισουδουμερού λεμονιού και αφήστε να βράσει μόνο για 2 λεπτά. Αρχίστε να μετράτε το χρόνο από τη στιγμή που θα αρχίσει ο βρασμός. Βουτυρώστε ένα ταψί. Τρίψτε τα καρύδια στο μούλτι και ανακατέψτε τα με τη ζάχαρη, την κανέλα και το ξύσμα λεμονιού. Στρώστε ένα φύλλο κρούστα στον πάγκο εργασίας και βουτυρώστε το καλά με ένα πινέλο. Στο κέντρο και κατά μήκος του φύλλου ρίξτε λίγη από τη γέμιση. Διπλώστε το φύλλο στη μέση και με μια λεπτή βέργα ή έναν πλάστη τυλίξτε το σε ρολό. Σουρώστε το φύλλο από τις δύο άκρες, αφαιρέστε από τη βέργα και βάλτε το στο βουτυρωμένο ταψί. Επαναλάβετε την ίδια διαδικασία ώσπου να τελειώσουν όλα τα φύλλα. Φροντίστε τα σουρωτά ρολάκια να μπαίνουν το ένα κολλητά δίπλα στο άλλο, χωρίς να υπάρχει κενό ανάμεσα τους. Είναι και αυτό ένα από τα μυστικά της επιτυχίας του γλυκού. Τα άλλα είναι το σωστό ψήσιμο, το σωστό βράσιμο του σιροπιού και το σωστό σιρόπιασμα. Προθερμαίνετε το φούρνο στους 160 βαθμούς. Αλείψτε με το υπόλοιπο βούτυρο όλη την επιφάνεια και με ένα κοφτερό μαχαίρι κόψτε τα ρολάκια σε 3 ή 4 μέρη, ανάλογα με το πόσο μικρά θέλετε να είναι τα σαραγλί σας. Ψήστε για 30 έως 45 λεπτά, ανάλογα με το φούρνο. Είναι έτοιμα όταν πάρουν ένα ροδοκόκκινο χρώμα και είναι στεγνά. Αμέσως μόλις βγάλετε το γλυκό από το φούρνο, το σιροπιάζετε όπως είναι καυτό με το κρύο σιρόπι. Είναι σημαντικό αυτό το βήμα γιατί έτσι τα σαραγλάκια θα διατηρηθούν τραγανά και δεν θα πανιάσουν. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς το οικομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές.